Στη σκιά της Ακρόπολης θα αποδεχθούν οι Αθηναίοι το νέο έτος. Στη Διονυσία Ροπαγή του βρίσκεται η τυχερή της βραδιάς, η Μαρία Βούσουλα, για να μας δώσει το κλίμα. Μαρία, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστίνα, πραγματικά τυχερή. Καθότι εδώ πίσω μας, υπό τη σκιά της Ακρόπολης, θα κορυφωθούν εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων, οι εορταστικές. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει πλέξει έναν εορταστικό ιστό αυτές τις μέρες, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα φεστιβάλ μέσα στην πόλη. Από τις 2 το μεσημέρι σήμερα έχουν ξεκινήσει διάφορα δρόμενα στα στενά της Αθήνας, από την πλατεία της Βαρβακίου μέχρι την Ερμού και το Σύνταγμα. Θεατρίνοι, τραγουδιστές παίζουν διάφορα μονόπρακτα και τραγουδούν και όλοι. Η Αθήνα, όλη η πόλη είναι μια μεγάλη παρέα και γιορτάζει περιμένοντας να υποδεχτεί το 2014. Σήμερα όλοι περιμένουν την φιλαρμονική, με συγχωρείτε, ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, που με τα κρουστά θα μας πλημμυρίσουν με μελωδίες, και πάνω απ' όλα οι καλλιτέχνες, όλο το πρόγραμμα το οποίο έχει ετοιμαστεί για να γιορτάσουμε εδώ όλοι μαζί, χαρούμενοι, περιμένοντας το 2014. Έχει ξεκινήσει, Μαρία, κόσμος. Ξεκινήσει ο κόσμος να έρχεται. Έχει αρχίσει να έρχεται, γιατί 10 η ώρα είναι το ραντεβού των εκδηλώσεων για να συνεχιστεί και μετά. Οπότε σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει, έχουν αρχίσει εδώ και μαντεζεύονται πίσω, φωτογραφίζονται. Μα αν μη τι άλλο, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, το σκηνικό πίσω είναι απίστευτο. Και σιγά σιγά ακόμη υπάρχουν και παιδάκια τα οποία τραγουδούν τα κάλαντα από το πρωί. Είναι πραγματικά μαγευτικό, παραμυθένιο, χριστουγεννιάτικο. Είχες δίκιο όταν είπες ότι είμαι πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ. Το βιώνει όλος ο κόσμος αυτό. Το μόνο χρηστικό που πρέπει να πούμε για τον κόσμο που παρακολουθεί είναι ότι ο σειρμός του ηλεκτρικού θα είναι μέχρι τις 10 και 20 και το μετρό, ο σειρμός του μετρό από το Σύνταγμα στις 11. Αυτό για να μην συμβεί τίποτα και κάνουν πρωτοχρονιά στο δρόμο. Ούτως ή άλλως, ότι ακριβώς. Πρέπει να ενημερωθούν γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Και πάλι καλή χρονιά.